Σταύρος Χριστακόπουλος, διευθυντής έκδοσης στην εφημερίδα του Ποντίκη, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας, κύριε Χριστακόπουλε. Καλησπέρα. Κύριε Χριστακόπουλε, στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει, πέσατε μέσα στην εκτίμησή σας ως προς το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ και ήρθαμε πάλι εδώ για να συνεχίσουμε την ανάλυση, διότι έχουμε μακρόσερτη διαδικασία. Μεγάλος νικητής των εκλογών είναι αναμφισβήτητα ο Ανδρουλάκης, αλλά το ζητούμενο είναι, όπως φαίνεται και στην αρθρογραφία, πώς θα λειτουργήσουν οι υπόλοιποι που μείναν εκτός κούρσας, κυρίως ο κύριος Γερουλάνος και η κυρία Διαμαντοπούλου, και τι γραμμή θα δώσουν, που αυτό θα κρίνει και το καταληκτικό αποτέλεσμα. Και θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Ο κύριος Γερουλάνος και η κυρία Διαμαντοπούλου τοποθετούνται ιδεολογικά στο χώρο του κέντρου και άλλοι θεωρίζουν και κάπως προς την κεντροδεξιά, και αυτό το ποσοστό συγκεντρώνει 40%, οπότε θα κρίνει το αποτέλεσμα. Πώς πιστεύετε λοιπόν ότι θα κατευθυνθεί ο κόσμος αυτός? Κοιτάξτε, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο κόσμος αυτός μπορεί να κατευθυνθεί με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου μπορούν να ελέγξουν, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, την συμπεριφορά ψηφοφόρων τους στο δεύτερο γύρο. Πρόκειται για ένα κοινό το οποίο μπορεί να ψηφίζει οτιδήποτε θέλει στον πρώτο γύρο, αλλά αυτό δεν διασφαλίζει ότι οι ψηφοφόροι αυτοί ανήκουν στους υποψηφίους τους οποίους ψήφισαν. Έχω την εντύπωση ότι προφανώς όσο είναι εφικτό θα το κάνουν. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος για το πόσο μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων τους μπορούν να ελέγξουν ωστόσο και άρα μπορούν να κατευθύνουν. Υπάρχει ένα ζήτημα με το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι δεν είναι το κριτήριο με το οποίο ψήφισαν οι άνθρωποι στον πρώτο γύρο. Εδώ υπάρχει και η σχετική ατάκα του Δούκα που εν συνεχεία αντιστράφηκε από τον Ανδρουλάκη. Ο Δούκας, για παράδειγμα, λέει ότι κοιτάξτε, να δείτε το 70% είναι αλλαγή ηγεσία επειδή ψήφισε διαφορετικά. Ο Ανδρουλάκης το απαντάει, ναι, αλλά το 80% είναι αντίον σου, άρα δεν καταλαβαίνω τι συζητάμε. Το ερώτημα λοιπόν είναι πραγματικά με ποιο κριτήριο έχουν ψηφίσει οι άνθρωποι αυτοί. Εάν μπορώ να κάνω μία προσέγγιση, αλλά χωρίς να μπορεί να θεωρηθεί η άποψή μου και θέσφατο, αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, και θεωρώ ότι αυτό είναι το κριτήριο με το οποίο θα πάει στο δεύτερο γύρο, είναι πώς το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξαναγίνει κόμμα εξουσίας. Νομίζω ότι το κριτήριο θα είναι αυτό. Βέβαια δεν γνωρίζουμε πόσοι από τους ψηφοφόρους του πρώτου, διότι έχουμε δει σε προηγούμενες ανάλογες αναμετρήσεις στο ίδιο κόμμα ότι υπάρχει μία μείωση της τάξης του 25% από τον πρώτο στο δεύτερο γύρο. Επομένως, έχει μια σημασία. Πρώτον, πόση θα είναι η αποχή. Είναι γνωστό ότι συνήθως η αποχή, όχι συνήθως, πάντα η αποχή, βοηθάει στην προκειμένη περίπτωση στον Ανδρουλάκη. Διότι ενδέχεται, θα πούμε τώρα ένα τυχαίο νούμερο, η αποχή, εάν ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, κρατήσει τους ψηφοφόρους που τον ψήφισαν στον πρώτο γύρο και υπάρξει μια και η αποχή, μπορεί αυτό το 30% που πήρε στον πρώτο γύρο αυτόματα να γίνει 40%. Και αυτή να είναι μια νέα βάση εκκίνηση πολύ υψηλότερη. Μπορεί μια μεγάλη εποχή αντιστρόφως να ενισχύσει τον κύριο Δούκα, ο οποίος ξεκινάει, αλλά μπορεί να καταλήξει στο 30 με 35 του Ανδρουλάκη. Δηλαδή μπορεί αυτή η διαφορά να έχει μειωθεί. Δεν γνωρίζουμε πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Διότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιοι ψηφοφόροι θα κάνουν αποχή και τι είχαν ψηφίσει στον πρώτο γύρο. Εδώ λοιπόν ας πάμε στα βασικά. Το πρώτο. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, κατά τη δική μου γνώμη, ενδιαφέρεται πρωτίστως για το πώς μπορεί αυτό το κόμμα να γίνει ισχυρότερο. Διότι έχει ήδη δει το κόμμα του κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου να ενισχύεται πάρα πολύ σημαντικά. Έχει φτάσει με τις αναγωγές και εκτιμήσεις ψήφου των δημοσκοπήσεων σε ένα 16% από το 8% στο οποίο βρισκόταν στις εκλογές του 2023, την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει και μάλιστα με τρόπο πάρα πολύ άσχημο και μάλιστα με τρόπο που δυσγνωρίζει σε τι μορφή, σε τι κατάσταση θα βρίσκεται όταν θα φτάσει στο συνέδριό του και στην δική του εκλογή Προέδρου. Άρα νομίζω το κριτήριο κατά βάση θα είναι αυτό.
Τώρα, πάνω σε αυτό θέλω να μείνουμε λίγο. Όπως είπα και στην αρχή, ιδεολογικά ξέρουμε που είναι, ας πούμε, ο κύριος Γερουλάνος και η κυρία Διαμαντοπούλου. Αυτή η μετατόπιση, μάλλον αυτός, όλο αυτό που βλέπουμε, που αποτυπώνεται σαν ποσοστό που επέλεξαν σε ένα σοσιαλιστικό κόμμα, το 40% οι ψηφοφόροι, αυτά τα πρόσωπα, μήπως σημαίνει και μία ιδεολογική μετατόπιση, δηλαδή ένα μετασχηματισμό στο σοσιαλιστικό κίνημα που επιβάλλουν οι συνθήκες? Το είδαμε, όταν λέω οι συνθήκες, εννοώ το μεταναστευτικό, τα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Αυτό το είδαμε και στη Δανία και στη Σουηδία και στη Γερμανία, σε αριστερά και σοσιαλιστικά κόμματα. Κοιτάξτε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε καταρχάς από τα δεδομένα. Το δεδομένο ποιο είναι? Το σημαντικό για την ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ. Όταν το ΠΑΣΟΚ κατέρευσε κυριολεκτικά το 2015, όταν απειλήθηκε ακόμα και η ύπαρξή του, το κομμάτι αυτό που έμεινε και αποτέλεσε τη μαγιά του επόμενου ΠΑΣΟΚ ήταν κατά βάση κεντρό με κάποιες εξυγχρονιστικές, παύλα, κεντροδεξιές αποχρώσεις. Θα θυμάστε ότι είναι εκείνο ακριβώς το ΠΑΣΟΚ που έμεινε, μόνο και μόνο επειδή το λεγόμενο λαϊκό ΠΑΣΟΚ, συμπεριλαμβανομένου του Αυριανικού και κάποιων εκδοχών του Πατριωτικού, απλώς σηκώθηκε και έφυγε από το ΠΑΣΟΚ. Το κομμάτι εκείνο που έμεινε λοιπόν ήταν η μαγιά αυτού που βλέπουμε σήμερα. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι λιγότερο αριστερό από ό,τι πιστεύουν διάφοροι. Είναι ένα κόμμα του οποίου ο μέχρι τώρα πρόεδρος, ο Ανδρουλάκης δηλαδή, δεν είναι τόσο αριστερός όσο πιστεύουν αρκετοί. Αν θυμάστε, ακόμα και η Προεδρία της Γεννηματά υπήρξε πάρα πολύ αυστηρά σοσιαλδημοκρατική, με ό,τι σημαίνει αυτό για τον κεντρό χαρακτήρα του κόμματος. Επομένως, αν μπορούμε να προσδιορίσουμε το τι κόσμο έλκει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, θα σας έλεγα ότι αυτός δεν είναι κατά βάση αριστερός, με την έννοια ότι οι αριστεροί που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ δεν πάνε στο ΠΑΣΟΚ. Δεν πάνε τουλάχιστον στον κύριο όγκο τους. Προφανώς κάποιοι αριστεροί πηγαίνουν στο ΠΑΣΟΚ, ωστόσο αυτοί φαίνεται να είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ενστερνιστεί την κυβερνόσα εκδοχή της αριστεράς της εποχής του Τσίπρα. Γι' αυτό... Και όχι τόσο τη ριζοσπαστική αριστερά, η οποία όσο φαίνεται να έχει κατευθυνθεί αυτή τη στιγμή είτε προς το ΚΚΕ είτε προς τη Νέα Αριστερά. Αυτό που λέτε τώρα, υπάρχουν πληροφορίες ότι υπήρξε μία έντονη ανησυχία στη Νέα Δημοκρατία όταν βλέπανε, ας πούμε, κατά τη διαδικασία και ο Παύλος Γερουλάνος ήταν να περάσει στο δεύτερο γύρο. Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία έχει κάθε λόγο να έχει απέναντί της έναν αρχηγό ο οποίος θα φαίνεται πιο αριστερός. Διότι αυτό τη διευκολύνει σε ό,τι αφορά την δυναμική, τη μειωμένη ικανότητα του ΠΑΣΟΚ να απευθύνει κεντρό και κεντροδεξιό χώρο. Η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να κάνει κατάληψη ενός μεγάλου κομματιού αυτού του χώρου, του κεντρώου και σοσιαλδημοκρατικού και εξυγχρονιστικού. Σε ένα βαθμό το έχει καταφέρει. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πολύ δυσάρεστη θέση να χάνει σοβαρό κομμάτι του χώρου αυτού. Ένα τέτοιο κομμάτι είναι αυτό των 750.000 ψηφοφόρων. Δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και αντί να κατευθυνθούν προς την άκρα δεξιά, έμειναν στην εποχή. Περιμένοντας και έχοντας μπροστά τους πάρα πολύ χρόνο, πάρα 3 χρόνια, να εκτιμήσουν τι ακριβώς θα γίνει τελικά και στην Δημοκρατία αλλά και στο ΠΑΣΟΚ. Υπ' αυτήν την έννοια, πραγματικά, όσο πιο κοντινός είναι ένας επόμενος πρόεδρος σε αυτό το χώρο, τόσο περισσότερες πιθανότητες θα έχει να το προσεγγίσει κιόλας. Ακριβώς αυτό είναι, ακριβώς αυτό το πράγμα φαίνεται να αντιλαμβάνεται πια και ο Ανδρουλάκης, ο οποίος βγήκε σε μια συνέντευξή του εχθές και είπε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι μέχρι τώρα εμείς ήμασταν σε μια προβληματική κατάσταση γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό, είχαμε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις με ελάχιστα οικονομικά μέσα και άρα είχαμε να επιλύσουμε ζητήματα περισσότερο υπαρξιακά του χώρου. Από εδώ και πέρα θα το δούμε αλλιώς.
Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο άφησε ορθάνιστο το ενδεχόμενο, πέρα από τη διαπραγμάτευση για τη στήριξη του δεύτερου γύρου, αλλά και επειδή βλέπει ότι χρειάζεται πια πρόσβαση στον χώρο των δημοσιογραφικών και θα μπορούσε να το υπηρετήσει, πιστεύω, περισσότερο ενσωματώνοντα τρόπο στο προφίλ του Πασόκ και τον Γερουλάνο και τη Διαμαντοπούλου. Τώρα, να πάμε λίγο στο καταληκτικό αποτέλεσμα. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Επειδή είπατε ότι οι ψηφοφόροι δεν κατευθύνονται με την γραμμή που θα δώσουν. Όχι όλοι. Έτσι. Ναι, όχι όλοι. Ή δεν ξέρουμε πόσο κομμάτι. Αν τα αφήσουμε φυσιολογικά τα πράγματα, πού πιστεύετε ότι θα κατευθυνθούν οι ψηφοφόροι των υπολείπων που βγήκαν εκτός κούρσας την Κυριακή, που θα είναι το κρίσιμο σημείο για το ποιος θα βγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συν της άλλης όλο αυτό που κουβεντιάζουμε καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα. Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι αυριανός αρχηγός του ΠΑΣΟΚ? Τις περισσότερες πιθανότητες έχει όντως ο Ανδρουλάκης. Διότι το κοινό Γερουλάνου και Διαμαντοπούλου βρίσκεται πράγματι πιο κοντά στον Ανδρουλάκη, ή μάλλον, για να είμαι ακριβής, είναι πιο μακριά από το Δούκα. Έτσι, ο Δούκας στη συνείδηση των ψηφοφόρων αυτών είναι πολύ αριστερός για τα γούστα τους. Με αυτή την έννοια, και επειδή ακριβώς δεν έχει προκύψει, έχει σημασία το προεκλογικό κλίμα του ΠΑΣΟΚ, δεν προέκυψε ένα κλίμα μίσους προς τον Ανδρουλάκη, δεν προέκυψε αυτό που λέμε να φύγει οπωσδήποτε και ανεφόρον. Αυτό το πράγμα δεν το είδαμε, δεν το εξέφερε κανείς. Πράγμα που σημαίνει ότι όλοι οι διάβλοι έχουν παραμείνει ανοιχτοί και επίσης σημαίνει ότι πραγματικά έχοντας ένα κοινό τέτοιου τύπου με σκληρές κεντρώες, με φιλελεύθερες, με ελαφρώς κεντροδεξίες απόψεις, προφανώς είναι κοντύτερα στον Ανδρουλάκη και πέρα στον Δούκα. Αυτά βέβαια εντάξει, είναι εκτιμήσεις. Πριν από το Γλέντι, όταν θα ολοκληρωθεί το Γλέντι, θα δούμε και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Επειδή όμως η κούρσα της διαδοχής έχει ανοίξει και στο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί, για να κλείσουμε με αυτό, πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα? Πολύ άσχημα. Νομίζω ότι το μόνο που δεν έχουν κάνει μέχρι στιγμής είναι να πλακώνονται δημοσίως στο ξύλο. Αυτό το κλίμα που βλέπουμε είναι, ίσως έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σε οποιονδήποτε κόσμο, ακόμα και σε περίοδους πάρα πολύ σκληρών συγκρούσεων, τουλάχιστον παρέμενε ενεργό ένα πολιτικό επίπεδο. Εδώ πέρα βλέπουμε πια ότι οι διαφορές είναι σε τεράστιο βαθμό προσωπικές. Βλέπουμε και ακούμε κινήσεις, δηλώσεις κτλ. Οι οποίες είναι απίστευτες. Δηλαδή, βλέπουμε για παράδειγμα με αφορμή τη διαρροή του πόθεν της Κασελάκης στην εμερία των συντακτών σήμερα. Βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι τρελά. Βλέπουμε, ας πούμε, τον Κασελάκη να λέει «Σα καταφύγω σε δικαιοσύνη». Οι άλλοι λένε «Έδωσε το πόθεν έσχες μόνος σου για να προκαλέσεις φασαρία». Αρχίζουν να μπαίνουν στο διαδίκτυο απειλές για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα δημοσιοποιηθούν τα προσωπικά του οικονομικά, φορολογικά κλπ. Στοιχεία. Βλέπουμε την κυρία Τζάκα, η οποία εκπροσωπεί τον κύριο Κασελάκη, να βγαίνει και να δηλώνει ότι εμείς θα αναζέψουμε 3.000 συνέδρους έξω από το χώρο του συνεδρίου, αν αυτός είναι μικρός και δεν μας χωράει. Πάμε που σημαίνει ότι και όντως θα πέσει ξύλο. Όλο αυτό όμως σημειώνει στο σύνολο το ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, το ακόμη πιο ωραίο που λέει η ίδια η κυρία Τζάκρη, ότι ξέρετε, αν διαγράψουμε τον Κασελάκη, θα εκλέξουμε το σακάκι του. Δεν νομίζω τώρα ότι όλο αυτό το πράγμα συνιστά λειτουργία κόμματος, σε καμία των περιπτώσεων. Πρόκειται για βεντέτα. Έχει τέτοια χαρακτηριστικά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλώς όσο πάει αυτό το φαινόμενο, εκχυδαίζεται ακόμη περισσότερο. Και έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εντελώς αδύνατον να συνυπάρξουν, όχι μόνο μετά την εκλογή Προέδρου. Αμφιβάλλω αν μπορούν να συνυπάρξουν και μέχρι να φτάσουμε σε εκεί. Επομένως, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται και για το ΠΑΣΟΚ μια ιδανική συνθήκη για να αναδειχθεί στον μοναδικό πόλο, ούτε καν το μεγαλύτερο, αλλά ίσως το μοναδικό πόλο αντιπολίτευσης, πράγμα το οποίο, εάν είναι ικανό να το διαχειριστεί ως συνθήκη, νομίζω ότι μπορεί να επιτύχει μια σειρά από στόχους του. Εάν αποτύχει σε αυτό το κλίμα που βλέπουμε σήμερα να γίνει ένας πραγματικά ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τότε πια
είναι άξιο της μοίρας του. Όλο, για να κλείσουμε, όλο αυτό όμως που μας περιγράφεται για το περιβάλλον της αντιπολίτευσης είναι κάτι που ευνοεί τον κύριο Μητσοτάκη. Πρέπει να τρίβει τα χέρια του λογικά από τη στιγμή που, που εξελίσσονται έτσι τα πράγματα και στην μία και στην άλλη πλευρά. Κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης έχει αυτή τη στιγμή κάθε λόγο να πανηγυρίζει έτσι κι αλλιώς. Το πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη, ωστόσο, δεν αφορά τόσο το τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση. Ίσως, όπως έχει πει και ο ίδιος κατά καιρούς, να έχει ανάγκη από μια αντιπολίτευση. Και μάλιστα τέτοιου τύπου. Γιατί χωρίς μια ισχυρή κεντροαριστερή αντιπολίτευση, ο ίδιος θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα στο εσωτερικό του. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνεκτικός κρίκος. Βλέπουμε ότι διαφοροποιούνται όλο και περισσότεροι. Βλέπουμε ότι η κριτική γίνεται όλο και πιο έντονη και κατά τη γνώμη μου αυτό δεν θα σταματήσει η διαδικασία. Εγώ περιμένω ακόμα εντονότερες εκδηλώσεις διαφοροποιήσεων στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Εάν δεν αναδειχθεί το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτή είναι η σειρά του αυτή τη στιγμή, σε έναν ισχυρό πόλο, ώστε να υπάρξει μια απειλή η οποία θα μπορούσε να συνενώσει τα κομμάτια της Νέας Δημοκρατίας, πολύ φοβάμαι ότι η παρακμή που βλέπουμε στην κεντροαριστερά θα μπορούσε να επεκταθεί άνετα και στη Νέα Δημοκρατία και αυτό θα ήταν ίσως ό,τι χειρότερο. Δηλαδή, ένα πλήρως διαλυμένο πολιτικό σύστημα νομίζω ότι είναι το χειρότερο νέο που θα μπορούσε να έχει αυτή η χώρα. Κύριε Χρυστακόπουλε, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την εκλογή Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ. Μέχρι τότε είμαστε αναμονή. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.